Δεν μπορούν να πιστέψουν στην υπάτη ότι άγνωστη το βράδυ της 25ης Μαρτίου, μιας τόσο σημαντικής ημέρας για το έθνος, κάποιος ή κάποιοι έριξαν κόκκινη μπογιά στο άρμα που βρίσκεται έξω από το μαρτυρικό χωριό. Το γεγονό το ρίβησε του ντόπιου και την πρόεδρο Βίκη Παπανάγνου. Μόλι έγινε αντιληπτό, περίπου στι 9 παρά το βράδυ, φώναξαν την αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνε για τον εντοπισμό των δραστών. Ε, έπεσε στην αντίληψή μου γύρω στι 9 παρά εχθέ το βράδυ, με ειδοποιήσανε ότι κάποιοι έβαψαν το άρμα. Ε, Αμέσω έτρεξα, ήρθα. Ε, ειδοποίησα το αστυνομικό τμήμα υπάρτης, ε, ε, ήρθαν οι δύο αξιωματικοί της εδώ. Ε, στη συνέχεια ειδοποίησα και τον Δήμαρχο και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Τι σας είπανε οι τοπικοί άρχοντες? Ε, οι τοπικοί άρχοντες ε, στενοχωρέθηκαν πάρα πολύ για αυτό το γεγονός, όπως και όλοι μας. Mm. Ε, καταδικάζουμε αυτή την αποτρόπαιη mm. πράξη και μάλιστα την ημέρα εορτασμού, σε Εθνικής επαιτίου. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει δολιοφθορά πάνω στο άρμα, το οποίο κατά καιρού έχει γίνει μήλον της έρηδο μεταξύ ντόπιων και μη, για το αν θα πρέπει τελικά να βρίσκεται ή όχι σε αυτό το σημείο, αλλά και για τους λόγους της τοποθέτησής του. Ε, το άρμα τοποθετήθηκε εδώ, ε, που υπάρχει η επιγραφή «ΠΑΤΗ Μαρτυρική Πόλη» ε, και είναι ένα άρμα της ειρήνης. Είναι ένα άρμα που θέλει να πει ότι θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ε, μάλιστα προβλέπεται να μπει ένας προβολέας στο άρμα και να φωτίζει την επιγραφή υπάτη ειρική πόλη». Κυρία Βίκη, θα το επαναφέρετε στην αρχική του μορφή ή θα το αποκαταστήσει? Φυσικά, θα το, θα το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή. Ε, υπάρχει μια φιλονική σχετικά με το άρμα και το ότι κάποιοι θέλουν την απομάκρυση του άρματος από την πόλη του υπάτης ε, γιατί τους ε, θυμίζει ε, πόλεμο, βαναυσότητα, φρίκη.